Να δούμε, γιατί έσκασε η βόμβα και μιλάμε για τον δολοφόνο της Καρολάιν, τον σύζυγοκτόνο Μπάμπι, όπου ήρθε στο φως της δημοσιότητας το ηχητικό ντοκουμέντο τη στιγμή που μιλάει με την αστυνομία, τη στιγμή που μιλάει με την άμεσο δράση. Ακριβώς είναι η στιγμή, Φίλιππε, όπου παίρνει τηλέφωνο παριστάνοντας ότι είναι δεμένος, φημωμένος και προσπαθεί εκείνη την ώρα να πείσει την τηλεφωνήτρια του 100 ότι χρειάζεται οπωσδήποτε ασθενοφόρο και κάποιος να πάει απαραίτητος στο σπίτι του διότι υπήρξε ληστεία. Υπάρχει ο συγκεκριμένος διάλογος. Το θέατρο όλο αυτό. Το θέατρο. Πάμε βέβαια. Να ακούσουμε. Παρακαλώ. Για πείτε μου λίγο πιο ήρεμα. Πείτε μου πού είστε. Δεν καταλαβαίνω. Τι σας συμβαίνει? Πού είστε? Στα γλυκά νερά πού? Ναι. Πάροδο. Παναγούλη 10. Ασθενοφόρο. Πόσο χρονών είστε? Ενημερώνω αμέσως. Ερχόμαστε αμέσως. Ο αδίστακτος δολοφόνος. Απίστευτο έτσι, Φίλιππε. Με το θέατρο να παίζει την ώρα που καλούσε το μεσοδράσε για να πάει το ασθενοφόρο. Είχε σκοτώσει τη γυναίκα του, είχε κακοποιήσει το παιδί του, είχε σκοτώσει το σκύλο του. Βλέπουμε εδώ πέρα και λοιπόν όλα αυτά, πραγματικά το πόσο οργανωμένο ήταν το έγκλημα. Πόσο οργανωμένο ήταν το έγκλημα. Οι άνθρωποι που είναι μαζί τους στις φυλακές και οι άνθρωποι που είναι μισοφρονιστικοί πάλι εκεί απορούν με το συγκεκριμένο. Και όχι μόνο. Να πούμε ότι ο συγκεκριμένος σύζυγοκτόνος το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι έχει ακολουθήσει μια άλλη τακτική. Βρίσκεται συνεχώς μέσα στο κελί του, στην Σίγμα Ταφ Πτέρυγα και βγαίνει μόνο όταν είναι να πάει για την εργασία του στο κηλικείο που είναι γραφιάς, δηλαδή γράφει. Δεν κάνει τίποτα άλλο. Γράφει συνεχώς, λένε, και δεν έχει ούτε μία σχέση ούτε καν με τους δύο συγκρατούμενους του που βρίσκονται στο ίδιο κελί. Κανείς δεν ξέρει τι γράφει. Πάντως, ο άνθρωπος δεν βγαίνει καν στο προάβλιο φοβούμενος μην φωτογραφηθεί.